Πρώτο, είχαμε πει έτσι σχηματικά και διερευνώντας το τοπίο ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε τέσσερις κύκλους. Κάναμε τον πρώτο κύκλο, την προηγούμενη, που όλοι με διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις συμφωνήσαμε στην ανάγκη να υπάρξει ένα πολιτικό υποκείμενο, ένα μέτωπο συνάντησης της αριστεράς με ένα πρόγραμμα και με άλλες δυνάμεις που συμφωνούσαν με αυτό το πρόγραμμα. Το δεύτερο είναι να διερευνήσουμε τα σημεία, τα κεντρικά αυτού του προγράμματος και κυρίως αυτά που είναι δύσκολα, πιο δύσκολα και όπου υπάρχουν αποστάσεις, όπως είναι το ευρώ, όπως είναι η πάυση πληρωμών. Το τρίτο είναι να δούμε το εύρος που θα μπορούσε να έχει αυτή η συνεργασία, εκεί τα κριτήρια, πέρα από το πολιτικό πρόγραμμα. Και το τέταρτο ήταν τι μορφή δίνουμε σε αυτό το μέτωπο. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή, κάναμε μία συζήτηση, ένα φόρουμ διαλόγου, είπε ο Αλέκος Κορκαλίδης από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήδη το φτιάχνουμε, ας το πούμε. Κάναμε μία συζήτηση για το πρόγραμμα, αναδείξαμε τα σημεία. Και μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, δηλαδή και οι επόμενες συνεδρίες νομίζω μπορεί να είναι μια προσπάθεια κατάληξης. Και θα έλεγα ότι από αυτά που άκουσα εγώ, μόνο η πολιτική βούληση να μην κάνουμε μπροστά είναι το εμπόδιο. Αλλιώς υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Για αυτό το ζήτημα. Το δεύτερο θέλω να πω. Ο Χρήστος ο Καραμάνος από την ΚΟΕ έκανε μια πρόταση. Να πάρουμε πρωτοβουλία για να μην περάσει τα νιακή σύμβαση. Που σημαίνει να συμβάλλουμε σε μια μεγάλη, ας το πούμε, λαϊκή κινητοποίηση σε σχέση με αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι λίγο πολύ όλοι μας συμφωνούμε. Δεν υποκαθιστά αυτό το πρόγραμμα. Αλλά συζητώντας για το πρόγραμμα υπάρχει και η Δανειακή Σύμβαση. Και ασφαλώς πρέπει να δούμε εδώ το ζήτημα που αναφέρει και το ζήτημα του χρόνου. Σκεφτείτε στο μνημόνιο, δηλαδή στις αρχές του 2010, αν μπορούσε μια ενωμένη αριστερά να συντελέσει σε ένα μεγάλο λαϊκό ξεπιστικό, μόνο να μην υπήρχε το μνημόνιο. Δεν θα είχαν λύσει τα προβλήματα που πάμε, αλλά ήταν κάτι σημαντικό. Δεν θα έλεγα, σκεφτείτε εάν αυτή η συζήτηση σήμερα μπορούσε να γίνει τις μέρες του Συντάγματος. Όταν είχε βγει όλη η κοινωνία στο Σύνταγμα και όταν μια συντονισμένη αριστερά και όχι μια ανταγωνιστική αριστερά, μια αριστερά η οποία έχει κάποια τμήματά της, έχουν και κοινοβουλευτική έκφραση. Λέγανε θα είμαστε εκεί και δεν θα φύγουμε παρά μόνο αν φύγετε εσείς. Πόσο διαφορετική θα ήταν η εξέλιξη. Αλλά το ότι μπορούσαμε να σημαίνει ότι δεν μπορούμε. Και εγώ θα έλεγα αυτή την πρόταση του Χρήστου του Καραμάνου και από άλλους έχει γίνει, να τη συνδυάσουμε και να θυμηθούμε την πρόταση του Αλέκου από την Κομμουνιστική Ανανέωση να προχωρήσουμε σε μία συγκέντρωση. Θα έλεγα ότι μπορεί να συναντηθεί αλλιώς η αριστερά με το Σύνταγμα. Σκεφτείτε μόνο μία συγκέντρωση με τις υπογραφές αυτών που είμαστε εδώ, που σας λέω θα ήταν πολύ περισσότεροι. Και που θα έλεγαν η αριστερά ενωμένα, δεν είναι όλη η αριστερά, ενωμένα σας καλεί στο Σύνταγμα. Να βρεθούμε στο Σύνταγμα. Θα ήταν καταρχήν ένα τεστ για μας. Μετράει η ενότητα της αριστεράς. Μήπως δεν έχει καμία σημασία, μήπως ζούμε στον κόσμο μας. Πιστεύω ότι μετράει. Εγώ πιστεύω ότι από την Αλεξανδρούπολη και από τα Χανιά θα ερχόντουσαν σε αυτή τη συγκέντρωση. Πιστεύω ότι το μισό κουκουέ θα ήταν εκεί. Τουλάχιστον αυτό ξέρω και αυτό καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που κάνουμε. Άρα να το κρατήσουμε. Απ' την άλλη όμως θέλω να πω πάνω σε αυτό το θέμα το ότι δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε όμως και πρέπει να διευρύνουμε το θέμα στο αντί. Να μην γίνει σύμβαση. Ναι, τεράστια σύμβαση, αλλά το θέμα είναι τι θα πούμε εμείς. Τι θέσεις θα έχουμε. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε μια ενότητα που λέμε ότι είναι αντιμνημονιακή. Γιατί οι αντιμνημονιακούς τους είδαμε, τη Χρυσή Αυγή μέχρι τον Καμένο. Δεν λέω ότι κανείς από εδώ θα είχε στο μυαλό του, ας πούμε, τέτοια διαστροφή να συνεργαστεί, αλλά δεν αρκεί αυτό. Άρα το θέμα, η μια συγκέντρωση που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Δανειακή Σύμβαση, δεν μας λύνει το θέμα του προγράμματος, των προγραμματικών στόχων. Έρχομαι στο τρίτο σημείο που παίρνοντας μια από την ομιλία του Γιώργου του Σαπουνά ένα στοιχείο,
είχε πολλά ενδιαφέροντα, ότι το σύστημα υλοποιεί, μπορεί να υλοποιεί πολλές θέσεις δικές μας που τις θεωρούσαν και προωθημένες. Δηλαδή, λέγαμε να διαπραγμάτευση εμείς ως μέτωπο, πριν προχωρήσουμε στην πάυση πληρωμών. Και δεν είναι ντροπή για μας ότι προχωρήσαμε στην πάυση πληρωμών, που δεν είναι η δικιά μας θέση. Πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα μιας διεργασίας που γίνεται. Την υλοποιεί την αδιαπραγμάτευση. Εγώ θα έλεγα ότι υλοποιεί την πρόταση, μπορεί να υλοποιήσει. Αν το PSI, αν οι συζητήσεις με τον ιδιωτικό τομέα αποτύχουν, θα υλοποιήσει, θα έρθει να υλοποιήσει την πρόταση της Ανταρσία για την πάυση πληρωμών. Και εγώ θα σας έλεγα ότι θα υλοποιήσει ενδεχομένως και την έξοδο από το ευρώ. Διότι θα θέλει, ας πούμε, δεν υπάρχει Ελλάδα στο χάρτη. Δεν είναι οικονομικός και γεωστρατηγικός παράγοντας. Δεν είναι αγορά. Θα θέλει οι δυνάμεις επαναστατικές, οι λαϊκές και οι εργατικές να διαχειριστούν το πρόβλημα με κανέναν τρόπο. Άρα αυτό ακριβώς μας βάζει την ανάγκη να δούμε όχι μόνο πια την πάυση πληρωμών, λέγοντας ότι πάυση πληρωμών και όλα τα άλλα θα έρθουν αυτομάτως, αλλά να δούμε θετικούς στόχους οι οποίοι δίνουν την προγραμματική, ριζοσπαστική, ανατρεπτική και λαϊκή και εργατική, ας το πούμε, υπόσταση σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Το τέταρτο, θα σας φανεί περίεργο. Βρήκα ένα εξαιρετικό θετικό σημείο στην πρόταση του Νταβανέλου να προσχωρήσει το Σύνταγμα, να προσχωρήσει στο ΣΥΡΙΖΑ η Ανταρσία και το Μέτωπο. Βρήκα ένα εξαιρετικό στοιχείο. Τι έλεγε, τι είπε ο Νταβανέλος με αυτό. Ο Νταβανέλος είπε, ο Αντώνης Νταβανέλος από τη ΔΕΑ είπε ότι κοιτάξτε, χρειάζεται μία τόλμηση. Δεν χρειάζεται να μένουμε στις λογικές μας και στις αδράνειές μας. Δεν χρειάζεται να μένουμε στα όρια των σχημάτων μας. Απλώς θα έλεγα ότι αυτό που ζητάει θα το κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, να μην μείνει στα όρια του σχήματός του. Να μην θεωρήσει ότι το θέμα για την αριστερά είναι το τι εκλογικό αποτέλεσμα θα έχει και τι θα γίνει από τον ανταγωνισμό με την ομάδα. Και θα έλεγα ότι το πολύ σημαντικό είναι να μπορέσουμε όλοι να συναντηθούμε σε ένα νέο χώρο. Η τόλμη δηλαδή που ζητιέται από άλλους χρειάζεται να αναπτυχθεί και μέσα και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε σχέση επίσης με τον Γιώργο Νταβανέλου, θέλει το Αντώνη, θέλω να πω το εξής, το φόβο και το ευρώ. Νομίζω ότι η αριστερά δεν πρέπει να υποταχθεί στις κοινωνικές έρευνες και στις δημοσκοπήσεις. Δεν πρέπει να φοβηθεί αν θεωρεί σημαντικό ένα στόχο ο οποίος σήμερα με μια κοινή γνώμη που σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνεται ή μπαίνει σε σύγχυση από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να πει κάτι το οποίο δεν έχει την πλειοψηφία. Έτσι ήταν το άρθρο 16. Θυμάστε πώς ξεκινήσαμε το άρθρο 16. Θυμάστε πώς ξεκινήσαμε με το θέμα των αντιπαραθέσεων με την Εκκλησία σε μια σειρά ζητήματα, ως μικρές μειοψηφίες. Πολύ περισσότερο, επομένως, δεν μπορεί τώρα να πούμε ότι, για παράδειγμα, το θέμα της εξόδου από το ευρώ είναι ακόμη στο 20-25%. Δηλαδή, τι, θα περιμένουμε την ΑΛΚΟ ή την Public Issue, προκειμένου να καταλήξουμε, ας πούμε, στις δικές μας θέσεις. Το πέμπτο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω έχει σχέση με ένα θέμα που ανάφερε ο Γιάννης ο Θεωνάς για το ζήτημα της αριστερής διακυβέρνησης και για την ανάγκη να υπάρξει ένα διακριτό πρόβλημα. Εγώ θα έλεγα αριστερής, ας το πούμε, πρότασης που απευθύνεται σε ευρύτερο, το διευρύνω από αυτό, από τον όρο που χρησιμοποίησε ο Γιάννης. Και θα έλεγα εγώ ότι δέστε λίγο το μέτωπο αλληλεγγύης και ανατροπής. Είναι ένα εργαστήριο. Στο μέτωπο αλληλεγγύης και ανατροπής υπάρχουν δυνάμεις ή πρόσωπα ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, οι οποίοι πιστεύουν πια ότι είναι αναγκαία η εξόδος από το ευρώ. Και αν θέλετε, προβλέπουμε ότι η υλοποίηση ενός προγράμματος ανασυγκρότησης της οικονομίας και στήριξης
των εργαζομένων μας οδηγεί στην έξοδο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν και δυνάμεις οι οποίες δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό ακόμη. Αλλά βάζουν σε προτεραιότητα τους στόχους αυτούς που κατά τη γνώμη μου θα φέρει σίγουρα σε σύγκρουση από το ευρώ. Σε σύγκρουση με την Ευρωζώνη και με το ευρώ. Δεν είναι η ίδια η σύγκρουση με την Ευρωζώνη η αξία που έχει σημασία. Αν η Ευρωζώνη αλλάξει, μένουμε και μέσα εμείς. Είναι κυρίως οι στόχοι που βάζει. Και έτσι έχουμε βρει θέσεις και διατυπώσεις. Πάυση πληρωμών, τράπεζες, σχεδιασμός, ανασυγκρότηση της οικονομίας, λαϊκή κυριαρχία κλπ. Οι οποίες θέτουν σε προτεραιότητα. Και όπου ο καθένας λέει ότι το ευρώ δεν είναι ταμπού ή το ευρώ δεν είναι πώς είναι το άλλο. Καμία θυσία. Ή καμία θυσία για το ευρώ. Σε αυτή τη βάση περίπου. Σας το λέω υποστηρίζοντας σας τη θέση για την αποχώρηση για το ευρώ και θεωρώντας την αναγκαία. Πολλές φορές όταν μιλάω, καταλαβαίνω ότι για να ολοκληρώσω το μία μου πρέπει να πω για την αποχώρηση από το ευρώ. Παρ' όλα αυτά είναι δυνατό να βρεις ένα πλαίσιο συνεργασίας. Το έκτο σημείο σε σχέση με μια διάσταση που έβαλε ο Χρήστος από την Αράνη είναι για τον κυβερνητισμό και τον κινηματισμό. Εγώ νομίζω ότι ασφαλώς είναι δύο διαφορετικές πτυχές, ας το πούμε, μιας πολιτικής πάλης και αν θέλετε μιας επαναστατικής πορείας, όπως θέλετε να τα πείτε, οι οποίες αλληλοσυνδέονται. Και εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη συνάντηση και ένα ευνοϊκό ενδεχόμενος αποτέλεσμα τη βλέπω θετική και στους δύο στόχους. Δηλαδή μία πολιτική διεργασία, ένα χημικό γεγονός στον χώρο των πολιτικών σχημάτων της αριστεράς θα έχει ασύλληπτες επιδράσεις στην κοινωνική δυναμική, στην ενότητα των δυνάμεων, στην αισιοδοξία που γραβαίνει, στο ζεντάνεμα των πλατιών, στο ξεπέρασμα του ανταγωνισμού που καθυλώνει, στην κίνηση των συνδικάτων, σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Όχι μόνο εκλογικά, ούτε μόνο κινηματικά, αλλά πολιτικά. Γιατί όντως, και εγώ συμφωνώ ότι σήμερα, ας το πούμε, με την κατάσταση την κινηματική και της λαϊκής ενότητας κλπ, οι εκλογές θα είναι ένα είδος καλυστείων, ας το πούμε, δυνάμων της αριστεράς, διαφόρων έτσι χρωματισμών για να πάρει το καλύτερο ποσοστό. Είναι να πω ότι συμφωνώ πολύ με τον Δημήτρη από την ΑΡΑΣ ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε το μετά. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν μας θα κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση ή αν λέμε να ενισχύσουμε και να ανανεωθούν τα συνδικάτα και όλα αυτά δεν ανταποκρινόμαστε στο ιστορικό χρέος της αριστεράς. Το ιστορικό χρέος της αριστεράς σήμερα είναι να προσδιορίσει έναν δρόμο που έχει σχέση με το μετά. Και εκεί πέρα θα δούμε ότι λύνονται προβλήματα. Για παράδειγμα, στο μετά για μένα είναι η προστασία της εθνικής παραγωγής. Προσωρινή προστασία της εθνικής παραγωγής. Δεν μπορεί η Ελλάδα, η οποία έχει περάσει τόσα χρόνια ύφεσης, εάν δεν τις δοθούν τα διπλά που μας δίνονται ως δάνεια σήμερα χάρισμα, δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να σταθεί και να μπορέσει να επανεκκινήσει την οικονομία της. Στην ίδια την κοινωνία πιστεύω ότι το θέμα της προσωρινής προστασίας της εθνικής παραγωγής είναι πολύ πιο δυνατό και από το ευρώ και από την πάυση πληρωμών.